Παρίσι, Βρυξέλλες, Ορλάντο, Μανιανβίλ, Νίκαια, Βέρτσμπουργκ. Πολιτικοί, δυνάμεις ασφαλείας, απλοί άνθρωποι στη Δύση νιώθουν τον κίνδυνο όλο και πιο κοντά. Είτε πρόκειται για οργανωμένες ενέργειες όπως το Παρίσι, είτε για μοναχικούς λύκους όπως εκείνος που μακέλεψε την Νίκαια. Κοινός παρονομαστής των επιθέσεων δεν είναι η τεχνοτροπία τους, είναι η δολοφονική δίψα των δραστών και φυσικά το Ισλαμικό κράτος. Μια οργάνωση που κάθε φορά αναλαμβάνει την ευθύνη με τέτοιες ανακοινώσεις μέσω της ιστοσελίδας ΑΜΑΚ που χρήστηκε το ειδησιογραφικό της πρακτορείο ή με τέτοια προπαγανδιστικά βίντεο. Όμως οι διαφορετικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εκάστοτε δράστες προκαλούν συχνά αμφιβολίες. Διαφορές υπάρχουν ακόμη και στην ανάληψη ευθύνης. Για παράδειγμα, ο δολοφόνος του αστυνομικού στη Μανιανβίλ ανέλαβε την ευθύνη μέσω ενός τέτοιου βίντεο. Άλλοι αφήνουν μια διαθήκη και χαρακτηρίζονται στρατιώτες του Χαλιφάτου. Και έπειτα είναι εκείνοι που στρατολογούν. Σε βιντεομηνύματα που βρίσκουν φανατισμού και μίσους, καλούν τους μουσουλμάνους να συνταχθούν για τον κοινό σκοπό. Ο δράστης της Νίκαιας εικάζεται πως εμπνεύστηκε από αυτό το βίντεο όπου οι τζιχαντιστές απευθύνονται στους μουσουλμάνους της Γαλλίας. Αφού ζείτε με τους άπιστους, φανείτε λίγο περήφανοι και φτύστε στα πρόσωπά τους. Αν δεν μπορείτε να βρείτε ένα όπλο, συνεχίζει, πατήστε τους με το αυτοκίνητό σας. Τρομοκρατήστε τους. Πιθανότατα γι' αυτό και ο δράστης της Νίκαιας επιτέθηκε έτσι. Γι' αυτό η ανάληψη ευθύνης έγινε έπειτα από 36 ώρες και ήταν γενικόλογη. Ο δράστης είχε απλά υπακούσει στο κάλεσμα της οργάνωσης. Ένας μοναχικός λύκος που επέλεξε τη δική του μέθοδο. Αυτό που με έκανε εντύπωση στην επίθεση της Νίκαιας είναι ότι σε σύγκριση με τις προηγούμενες υπήρξε αλλαγή διάστασης. Ήταν κάποιος με ένα παράξενο προφίλ που χρησιμοποίησε ένα ανύποπτο αντικείμενο, ένα φορτηγό, με το οποίο πέφτει πάνω στο πλήθος και θερίζει κόσμο, κυρίως παιδιά. Στην επίθεση κατά της οικογένειας έξω από το Παρίσι πριν ένα μήνα, ο δράστης που σκότωσε τον αστυνομικό με ένα μαχαίρι μαγνητοσκοπούσε την ενέργειά του. Όταν το βίντεο ανέβηκε στην ιστοσελίδα του Ίκιλ, κάποια κομμάτια που θεωρήθηκαν ακραία αφαιρέθηκαν, διότι υπήρχε φόβος ότι τυχόν συμπαθούντες θα αποθαρρύνονταν. Ακόμη και με τόσες διαφορές, ο σκοπός των επιθέσεων είναι ένας και διτός. Ο ιερός πόλεμος να εξαπλωθεί και ο τρόμος να παραμείνει στην ατζέντα. Προκειμένου να ξεχαστούν οι στρατηγικές ήττες και οι μεγάλες απώλειες της οργάνωσης στο Ιράκ και τη Σύρια.